Υπεγράφει από τον κύριο Μανιάτη η τροποποίηση της ΑΕΠΟ για τις κεντρικές εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερών αποβλήτων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με την υπογραφή της τροποποίησης της ΑΕΠΟ ξεκινά άμεσα η κατασκευή του έργου. Έτσι, μετά την υλοποίηση του έργου που θα έχει μια περίοδο κατασκευής περίπου στα 2 χρόνια, επιλύεται άμεσα και οριστικά το πρόβλημα διαχείρισης των αστικών στερών υγρών αποβλήτων στη Δυτική Μακεδονία, αναβαθμίζεται πλήρως και προστατεύεται το περιβάλλον, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων και προστατεύεται η δημόσια υγεία, μεγιστοποιείται η διαλογή αποβλήτων στην πηγή, η ποιότητα και η ποσότητα της ανακύκλωσης, εκτρέπεται το βιοαποδομήσιμο απόβλητο από την ταφή μέσω της κομμωστοποίησης, γιατί το έχουμε πει και άλλη φορά ότι το εργοστάσιο θα παράγει μόνο κομπόστ, το οποίο όπως ξέρετε είναι ένα εδαφοβελτιωτικό που θα χρησιμεύσει για τα άγωνα μέρη εκεί της ΔΕΗ που έχει χιλιάδες εκτάσεις. Παράγεται πράσινη ενέργεια η οποία καλύπτει τις ενεργειακές εν μέρεια ανάγκες των μονάδων και επενδύονται περισσότερα από 46 εκατομμύρια με δημόσια και κοινοτικά και ιδιωτικά κεφάλαια στα επόμενα 2 χρόνια και όλα αυτά στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Όπως έχω πει και παλαιότερα, ότι το έργο κατά την κατασκευή του θα στοιχίσει περίπου τα 46 εκατομμύρια. Από αυτά τα 20 εκατομμύρια χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 13 εκατομμύρια περίπου από το Τζέσικα και τα υπόλοιπα από τον ιδιώτη, ο οποίος θα κατασκευάσει το εργοστάσιο περίπου σε 2 χρόνια, περίοδο κατασκευής, και άλλο μισό χρόνο είναι η λειτουργία του, η δοκιμαστική λειτουργία του, και θα λειτουργήσει έτσι στη συνέχεια για 25 χρόνια. Δημιουργούνται έτσι 150 θέσεις εργασίας στην διετή περίοδο κατασκευής του, δηλαδή κατά την περίοδο αυτή, και άλλες περίπου 100-120 θέσεις, μόνιμες θέσεις εργασίας στην 25η περίοδο λειτουργίας, ενώ πρόσθετες θέσεις εργασίας θα δημιουργούνται μέσω της ανάπτυξης παράλληλων άλλων δραστηριοτήτων γύρω από το εργοστάσιο, που θα είναι είτε ανακυκλώσιμα υλικά είτε δευτερογενή προϊόντα, μεταφορές, διοικητικές υπηρεσίες κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούνται προφανή ωφέλη στις τοπικές οικονομίες και την περιβαλλοντολογική αγωγή των πολιτών και ιδιαίτερα έτσι των νέων, που πραγματικά η Δυτική Μακεδονία έχει την μεγαλύτερη ανεργία και πιστεύουμε ότι ως ένα βαθμό θα βοηθήσουμε και εμείς έτσι για την απασχόληση έστω αυτόν τον αριθμό που είπα προηγούμενα, των 100-120 ατόμων. Νομίζομαι ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης, που θα είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι αυτό που θα καθορίσει έτσι και το πότε θα υπογραφεί η σύμβαση, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο της Διάδημα. Ανοίγεται μια καινούργια περίοδος για τη Δυτική Μακεδονία, η οποία λύνει οριστικά πλέον το πρόβλημα, έτσι, το περιβαλλοντολογικό.